Πάμε να καλησπερίσουμε τον Ρίζο Μαρούδα. Καλώς ήρθατε, Πρόεδρε. Είναι ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας. Και έχουμε μπροστά μας κινητοποίησεις και πάλι. Ή αυτές θα τις αποφασίσετε το Γενάρη που έχετε από τώρα ορίσει την πανελλαδική συνάντηση. Μπροστά μας έχουμε πολλά προβλήματα, κύριε Πολύζου, που φέτος θα οξυνθούν. Θα οξυνθούν γιατί και η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου θα μειώσει αυτόματα περίπου 30%, 8% θα μειωθούν φέτος οι ενισχύσεις και 20% του 2015, με την αρχή δηλαδή, και ένα 30% μέχρι τέλος του 2019. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι οι αγρότες συνολικά θα χάσουν ένα εισόδημα περίπου 40% σε ένα βάθος πενταετίας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι και η φορολόγηση με 13% από το πρώτο ευρώ που φέτος έχουμε κάνει τα βιβλία εισόδων-εξόδων, από το χρόνο θα ισχύσουν, δηλαδή θα έρθει το καλοκαίρι, θα έρθουν τα χαράτσια να τα πληρώσουμε. Θα έρθει η λυπητηρή. Βάλτε και τον έμφυα, βάλτε και τις πολύ μειωμένες τιμές σε όλα σχεδόν τα αγροτικά προϊόντα. Έχουμε πολλά οξυμένα προβλήματα που αυτά μας αναγκάζουν για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με τα αιτήματα που είχαμε και πέρυσι, εμπλουτισμένα βέβαια και επικαιροποιημένα. Θα ξανακάνουμε κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από το Σάββατο 1 Νοέμβρη, που καλούμε τους αγρότες να συμμετέχουν στο πανελλαδικό συνελητήριο στην Αθήνα, που θα γίνει στο Σύνταγμα 12 η ώρα. Είναι για την ανεργία, γιατί πολλά παιδιά αγροτών είναι επίσης άνεργα. Αλλά εμείς θα πάμε και με τα δικά μας αιτήματα να προβάλλουμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει μια σειρά από ένα προγραμματισμό αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Και τον Ιανουάριο πιστεύουμε ότι θα έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για να πάμε σε μια ανώτερη μορφή κινητοποίηση πανελλαδική. Μάλιστα. Τώρα, αυτή την περίοδο τι γίνεται? Σας βλέπω να κάνετε συγκεντρώσεις, να μιλάτε με τους αγρότες. Φαντάζομαι δεν έχετε ανάγκη να καταγράψετε προβλήματα, με την έννοια ότι τα ζείτε, τα ξέρετε. Έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Καταρχήν, πάει να γίνει νέα ΚΑΠ. Έγινε δηλαδή. Κατατέθηκε ο Εθνικός Φάκελος, τον έχουμε ζητήσει και δεν μας τον έχει δώσει η κυβέρνηση. Και σε δύο μήνες ξεκινάει η νέα ΚΑΠ και δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση στους αγρότες. Οπότε οι ομοσπονδίες εδώ της Θεσσαλίας έχουμε πάρει την απόφαση. Και οι Επιτροπές Αγώνα και Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν πάρει την απόφαση, όπου μπορούμε να πάμε να ενημερώνουμε στις συσκέψεις τους συναδέλφους μας τι σημαίνει ΚΑΠ, τι θα φέρει για τους αγρότες η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία σας είπα ότι είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη. Λοιπόν, πρέπει να τους ενημερώσουμε, να ξέρουν τι τους περιμένει, γιατί η κυβέρνηση τους κρατάει σκοτάδι, ακριβώς γιατί αν τους πει την πραγματικότητα, καταλαβαίνει ότι θα δημιουργηθούν αρκετές αντιδράσεις. Όταν από την τσέπη τους θα σου πάρουν 4-5 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ, καταλαβαίνετε, σήμερα σου λείπουν ούτως ή άλλως και θα σου τα πάρουν. Ενώ αυτά τα έχεις στην τσέπη, καταλαβαίνετε ότι βεβαίως δημιουργείται ένα οξύτατο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα για την περιοχή της Θεσσαλίας, γιατί η αγροτική παραγωγή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κρατάνε και την οικονομία της Θεσσαλίας. Ναι, απ' την άλλη όμως πρέπει στο σύνολο των συνδικαλιστικών τοποθετήσεων να αποφασίσετε αν η Ευρώπη είναι καλή όταν πληρώνει και κακή όταν κάνει πολιτικές που δεν μας αρέσουν και τόσο πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, ή απορρίπτουμε κάτι στο σύνολό του, δεν μπορούμε να κρατούμε μόνο τα ωφέλη και να απορρίπτουμε τα άσχημα. Κύριε Πολύζο, αυτά που λένε και έλεγε και η κυρία Βούλτεψη, χαρακτηριστικά εκπρόσωπη. Τώρα μην μου λέτε τι έλεγε η κυρία Βούλτεψη σε σχέση με αυτά που λέω. Το λένε και άλλοι, όχι, να σας πω. Λένε ότι πήραμε τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χάρη στις επιδοτήσεις υπάρχει αγροτική παραγωγή κτλ. Αν ήταν έτσι και αν ήταν όλα ρόδινα, και αν αυτά τα λεφτά ήταν πραγματικά στις τσέπες των αγροτών, γιατί δεν πήγαν στις τσέπες των αγροτών, αν αυτά τα λεφτά λοιπόν ήταν εδώ, τότε ούτε τα χωριά μας θα ήταν έρημα, ούτε η καλλιέργεια θα ήταν εγκατελειμμένη, ούτε η Ελλάδα θα ήταν ελληματική σε όλα τα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το λάδι, τα πορτοκάλια, τα ροδάκινα, τα μήλα και το σκληρό σιτάρι και το ρύζι. Σε όλα τα άλλα τα προϊόντα, σε όλα όμως, από την πατάτα και το αλεύρι για το ψωμί μέχρι το γάλα και το κρέας που τρώμε, είμαστε λιματικοί και τα εισάγουμε. Σε μια χώρα που πριν πούμε στην τότε ΙΟΚ και καλύπταμε τις διατροφικές ανάγκες του λαού μας και εξάγαμε προϊόντα και φέρναμε συνάλλαγμα στη χώρα, σήμερα κάθε χρόνο 2,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ έχουμε έλλειμμα, γιατί εισάγουμε γάλα, γιατί εισάγουμε αλεύρι, γιατί εισάγουμε πατάτες και κρεμμύδια. Στις αστικές περιοχές της χώρας η εικόνα κυρίως του αγρότη του Θεσσαλικού κάμπου, όχι του αγρότη της Μακεδονίας ή της Πελοποννήσου, είναι του ανθρώπου που τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε στα μπουζούκια με τις επιδοτήσεις, έπαιρνε καγέν. Η Λάρισα, το ξέρετε, ζείτε στη Λάρισα. Όχι, δεν είναι. Έχει δεν αναλογικά ισχύει. Το μεγαλύτερο αριθμό πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ισχύει. Λοιπόν, αυτό. Η εικόνα λοιπόν στις αστικές περιοχές είναι ότι οι επιδοτήσεις των προηγουμένων ετών πήγαιναν
σε καλοπέραση, σε καλή ζωή κλπ. Η εικόνα που θέλουν να παρουσιάσουν, κύριε Πουλίζου, στον κόσμο... Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή η πραγματική εικόνα για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού. Προφανώς είναι των ολίγων, όμως επειδή είναι μεγάλη εικόνα, καταλαβαίνετε ότι αυτή κυριαρχεί. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ και 18 χρόνια, τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησε η κινητοποίηση. Ήταν από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, δηλαδή ότι οι αγρότες είναι οι μπουζουκόβοι με τα τζιπ και με τα ακριβά αυτοκίνητα, οι οποίοι, ας πούμε, το μόνο που θέλουν είναι να συνεχίσουν να πάνε στο μπουζούκι και να παίρνουν ακριβά αυτοκίνητα. Και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους και παλεύουν. Αν είχαμε τέτοια ζωή, θα πηγαίναμε στις Σιχέλης και στις Μπαχάμες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και δεν θα πηγαίναμε. Και δεν θα πηγαίναμε στην Εθνική. Κάποιοι έχουν πάει κιόλας. Ναι, αλλά... Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, 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 δεν θα πηγαίναμε στην Εθνική οδό. Καλά. Να ξημεροβραδιαζόμαστε μέσα στο κρύο. Έχουν ζήσει. Εγώ δεν έχω πάει και εσείς είμαι βέβαιος ότι λοιπόν, δεν, ναι, δεν πάει, έχω πάει, αλλά εγώ σας λέω, δεν θα ξημεροβραδιαζόμαστε στην Εθνική Οδό μέσα στο κρύο, στο αγιάζει, στις βροχές επί 30 μέρες για να διεκδικήσουμε αιτήματα επιβίωσης. Ότι και εσείς πρέπει να παλέψετε με αυτή την εικόνα. Ναι, σας λέω ότι εδώ και 18 χρόνια, από τον αλλιώς του μνήμης του Κωστόπουλου που είχε το κλικ, θυμάστε που είπε θα τραβήξω πιστόλι και θα σκοτώσω όποιον με κλείνει το δρόμο. Όλα αυτά, ας πούμε, τα φιντάνια που υπήρχαν τότε και έπαιζαν ρόλο στο να διαμορφώνουν τις ειδήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών, ποιοι τα έχουν, οι εφοπλιστές. Δηλαδή, ο Μπόμπουλος που πληρώνουμε τα διόδια και σκοτωνόμαστε και πληρώνουμε τα διόδια ως χρυσάφι, είναι αυτός που έχει το Μέγκα, παράδειγμα. Τι προβολή να μας κάνει. Βεβαίως, αυτό θα μας πούν. Ότι έχουμε καγιέν, ότι έχουμε πισίνες, ότι έχουμε τέτοιο. Σας είπα, εγώ θα ήμουν στις Σιχέλιες τον Ιανουάριο. Ναι. Εσείς όχι, δεν ξέρω τι κλήρο έχετε εσείς και ούτε θέλω να μου τον πείτε δημόσια, αλλά είναι βέβαιο ότι κάποιοι το κάναν και αυτό και είναι αυτοί που σας πήραν στο λαιμό τους. Σας το πούμε είναι, έτσι ως προς τη δημόσια. Είναι επίσης βέβαιο, κύριε Πουλίζο, είναι επίσης βέβαιο ότι το 1% των Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η Ελβετική Τράπεζα στη δημοσιότητα, αυτή που κοιτάει τον πλούτο τον παγκόσμιο, το 1% των Ελλήνων κατέχει το 56% του ελληνικού πλούτου. Είναι απόλυτα βέβαιο. Ναι. Αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι. Γιατί ποιος θα το πει. Ποιος να το πει αυτό. Όχι. Γιατί τώρα, αυτοί που έχουν τα κανάλια στην Αθήνα είναι μέσα στο 1% που κατέχουν τον πλούτο. Αυτοί που έχουν τα κανάλια στην Αθήνα είναι μέσα στο 1% που κατέχουν τον πλούτο. Τι να πω στο ελληνικό λαό. Εντάξει. Ότι εσείς πεινάτε, τρώτε τα σκουπίδια και είστε 1,5 εκατομμύριο άνεργοι και εμείς έχουμε 56% του ελληνικού πλούτου στα χέρια μας. Τι να πούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, γιατί το βάλαμε και τώρα και το δώσαμε και στην Ελλάδα. Και να κλείσουμε με αυτό, πρόεδρε. Πασιγές για εσάς, συντάξει. Έχει σηκωθεί ένας ντόρος τώρα για τα χρήματα που παίρναν. Ποιο σωστά δεν είναι τα χρήματα, οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ψηφισμένοι από τους ίδιους βουλευτές. Μην κάνουν τώρα ότι πέφτουν από τα σύννεφα οι βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί ψήφισαν για να παίρνουν 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο αυτές οι οργανώσεις, ξέρετε από πού τα παίρναν. Από τα χρήματα των αγροτών, τα δικά μου και των άλλων αγροτών που δίναμε στον εργάτη για να ασφαλίσουμε την παραγωγή μας. Τους δίναν 3 εκατομμύρια. Για να πάνε κόντρα στους αγώνες μας, για να βγαίνουν και να μας συκοφαντούν όταν είχαμε αγώνες και για να είναι βαστάζοι της κυβερνητικής πολιτικής. Τώρα που τους βγάζουν στη φόρα, τι θέλουν να πούνε, ότι όλοι οι αγρότες, ας πούμε, τα παίρναμε, όλοι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τα παίρνουν, όχι. Εμείς γι' αυτό και οι ομοσπονδίες της Αλέας είχαμε ξεκόψει με αυτούς εδώ και 25 χρόνια, έχουμε ξεκόψει κάθε σχέση, αλλά και η ΠΑΣΥ που δημιουργήθηκε γι' αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Επειδή ξέραμε τι γίνεται, δεν θέλαμε να δώσουμε κανένα φάτημα. 1 Νοεμβρίου, το άλλο Σάββατο, είστε στην Αθήνα, στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Εμείς καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και ιδιαίτερα και οι κτηνοτρόφοι με τον καταραϊκό περιττό βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται και να χάνονται οικονομικά. Και οι αγρότες που θα αντιμετωπίσουν τη λέλαπα των χαρατσών της νέας ΚΑΠ και της φορολογίας, να έρθουν, δρομολογούνται λεωφορεία σε κάθε επαρχία και του νομού Λάρισας, αλλά και στις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Θα φύγουμε το πρωί του Σαββάτου για την Αθήνα να πάμε να διαδηλώσουμε τα αιτήματά μας, διεκδικώντας λύσεις, έστω ανάσες. Για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες ανάσες. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, Πρόεδρε.